Καλή αντάμωση, αδέρφια. Καλούς αγώνες. Με τιμή και συναδελφικότητα, εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ. Οι μισθοί δεν επαρκούν και τα μέσα είναι πενιχρά, ενώ και οι ελλείψεις προσωπικού δημιουργούν συνεχώς προβλήματα. Είναι απαράδεκτο, κατά τη γνώμη μας, η γιγαντιαίοι πόροι που παράγει η σύγχρονη εργατική τάξη να καταλήγουν σε οβίδες, σε κανόνια και σε φρεγάτες και να μην διατίθεται για την υγεία και τη ζωή του λαού. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου αγωνίζεται καθημερινά για μια καλύτερη υγεία για το λαό της περιοχής, για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για μας και τα παιδιά μας. ...131 χρόνια μετά την πρώτη πρωτομαγιά που γιορτάστηκε στην Αθήνα, με τους εργαζόμενους να διεκδικούν τότε το 8ωρο, σήμερα και παρά την απογείωση της παραγωγικότητας και των δυνατοτήτων, έχουμε να αναμετρηθούμε με τις ευλογίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, με τους αμέτρητους νόμους και τις ρυθμίσεις που έφτασαν να καθιερώνουν τη 13ωρη δουλειά και τα ωράρια λάσχημα, τσακισμένους μισθούς χωρίς αμοιβή των υπεροριών. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Απέναντι σε όλους αυτούς που ρημάζουν τις ζωές μας, βάζουμε στο επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες με την αποφασιστική συμμετοχή μας στους αγώνες της εργατικής τάξης μας. Δυναμώνουμε τις διεκδικήσεις μας. Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά. Ζήτε σαν γυαλί, ζήτω η 1η Μάη και η παλή ταξική. Από το Σικάγο, ζήτε σαν γυαλί, ζήτω η 1η Μάη και η παλή ταξική. Συνεχίζουμε με κεντρική ομιλία από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας. Δεν είναι αργία. Είναι απεργία. Και έτσι αγωνιστικά την τιμάμε σήμερα όλα τα συνδικάτα της χώρας μας. Σηματοδοτεί τον αγώνα της παγκόσμιας εργατικής τάξης απέναντι στους κεφαλαιοκράτες εκμεταλλευτές μας για τη διεκδίκηση καλύτερων ώρων δουλειάς και ζωής, αλλά και για να ανοίξει ο δρόμος για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Για την ανατροπή αυτής της σάπιας, της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που ζούμε. Η 1η Μάη, εδώ και πάνω από 130 χρόνια, από το Σικάγο το 1886, από την Πρωτομαγιά της Αθήνας το 1894, από το Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, ως την ηρωική θυσία των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή το 1944, από το τότε έως και το σήμερα, η εργατική τάξη με τους αγώνες της βροτοφωνάζει ότι δεν συμβιβαζόμαστε με την αδικία και την εκμετάλλευση, με τους πολέμους για τα συμφέροντα των λίγων. Εξαγοράς. Αυτή η συμμαχία των παρατάξεων του ΠΑΣΟ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, στη ΓΕΣΕΕ και στα εργατικά κέντρα, δεν έχει καμία σχέση με τις αγωνίες και τα προβλήματα του εργαζόμενου λαού. Ανατροπή, η ιστορία γράφεται με παλή ταξική. Αγώνες, ρήξη, ανατροπή, η ιστορία γράφεται με παλή ταξική. Χρέος στο Σικάγο και στη Κεσαριανή είναι ο αγώνας για την ανατροπή. Εμπρός, λαέ, μη σύμβει στο κεφάλι. Εσείς μετράτε γιατί και ζείτε, εμείς μετράμε ανθρωπινές φορές. Κάτω. Από το Σικάγο
μουσική. Από τα σικά.